την εμπειρία του Θεού που θέλουμε, εάν δεν μάθουμε να πολεμούμε και να αγωνιζόμαστε. Πόλεμος βέβαια σημαίνει όχι μόνο νίκη, αλλά σημαίνει και τραύματα, σημαίνει και αίματα, σημαίνει καμιά φορά και πτώσεις. Έτσι μέσα στον πόλεμο όλα μπορούν να συμβούν. Αλλά έστω και αν ακόμα κάποιος στον πόλεμο υποστεί μεγάλα τραύματα, εν τούτης όμως τιμάται. Βλέπετε, δεν λέμε ότι εκείνος που τραυματίστηκε στον πόλεμο είναι, ξέρω εγώ, κατησχημένος γιατί τραυματίστηκε. Αντίθετα, αυτοί που τραυματίστηκαν και αυτοί που έπεσαν στον πόλεμο θεωρούνται ότι είναι πιο τιμημένοι γιατί εθυσιάστηκαν σε αυτόν τον αγώνα. Στην πνευματική ζωή ο πόλεμος είναι αόρατος, λέγει ο Άγιος Νικόδημος. Είναι αόρατος πόλεμος γιατί, λέγει, σε αυτόν τον πόλεμο παίρνει μέρος κάθε χριστιανός από την ώρα που θα βαφτιστεί και θα υποσχεθεί στον Θεό να πολεμά σε αυτόν τον πόλεμο μέχρι να πεθάνει. Γιατί ακόμα και την τελευταία στιγμή του ανθρώπου μπορεί ο άνθρωπος να αισθανθεί πόλεμο, να αισθανθεί πρόκληση από πολλά και διάφορα πράγματα, και δεν είναι παράξενο, και γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε να είμαστε σε γρήγορση. Οι εχθροί μας λοιπόν σε αυτόν τον πόλεμο είναι τα πάθη μας, είναι οι δαίμονες, είναι οι αμαρτίες. Στρατιώτες, λέγει, στον πόλεμο, λέει ο Άγιος Νικόδημος, στρατιώτες είναι όλοι οι χριστιανοί, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βαπτίστηκαν στο όνομα του Χριστού. Και μάλιστα, εάν πάτε καμιά φορά σε καμιά βάφτιση σωστή, που δεν γίνονται εκείνα όλα τα έκτροπα που γίνονται στις βαφτίσεις και όλες εκείνες οι ανοησίες που κάνουμε στις βαφτίσεις, και παρακολουθήσουμε το μυστήριο και ακούσουμε τι γίνεται, θα δούμε ότι πράγματι στην βάπτιση ο βαπτιζόμενος λαμβάνει μια πνευματική, ας πούμε, περικεφαλαία, μια πνευματική ενδυμασία στρατιωτική, και ονομάζεται νεόλεκτος στρατιώτης Χριστού, νεοσύλλεκτος δηλαδή, έτσι, που τώρα μπαίνει πλέον μέσα σε αυτόν το στράτευμα του Χριστού και αρχίζει να πολεμά και να αγωνίζεται. Αρχιστράτηγος στον πόλεμο, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, περιτριγυρισμένος από χιλιάρχους και εκατοντάρχους, όπως ήταν τα τάγματα τότε του στρατό, που είναι όλοι οι Άγιοι και οι Άγιοι Άγγελοι οι οποίοι βοηθούν τον αγωνιζόμενο άνθρωπο. Παιδιά, μην αφήνετε ή δυνατόν θέσεις κενές στη μέση, για να μπορούν αυτοί που έρχονται να βρίσκουν ευκολότερα θέση να κάθονται. Πεδίο πολέμου, ο τόπος τώρα που γίνεται ο πόλεμος. Το πεδίο του πολέμου και ο τόπος του πολέμου που γίνεται όλη αυτή η μάχη είναι η καρδιά του ανθρώπου, η ίδια η καρδιά του ανθρώπου. Δεν είναι κάπου εξωτερικά, δεν γίνεται εξωτερικά, μέσα στην ύπαρξή μας, μέσα στην καρδιά μας και μέσα στον εσωτερικό κόσμο είναι ο τόπος που διαπράττονται εκεί οι μεγάλες μάχες, που παλεύουμε εκεί μέσα στην εσωτερικό μας κόσμο. Παλεύουμε μέσα στο νου μας πρώτα, να καθαρίσουμε το νου μας, να το βάλουμε να σκέφτεται σωστά, να σκέφτεται υγιώς, να σκέφτεται όπως ο Χριστός μας διδάσκει και το Ευαγγέλιο μας διδάσκει, και στη συνέχεια να παίρνει τις σωστές αποφάσεις ο νους μας. Γιατί ξέρετε, θα το έχετε δει βέβαια, είναι κάτι που το πάσχουμε όλοι μας, πολλές φορές ο νους μας έχει σωστές αποφάσεις. Καθαρίζει ο νους του ανθρώπου, λένε οι πατέρες, πολύ ευκολότερα και πολύ γρηγορότερα από την καρδία μας. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Ο νους μας λέγει, η λογική μας, ότι κοίταξε,
αυτό το πράγμα που πας να κάνεις θα σε καταστρέψει. Αυτό το πράγμα που πας να κάνεις είναι καταστροφικό. Θα σε σκοτώσει, θα σε δηλητηριάσει. Θα την άξεις στον αέρα την οικογένειά σου, τον εαυτό σου, την ψυχή σου. Όλα αυτά τα πράγματα. Μας τα λέει το μυαλό μας. Γιατί το μυαλό μας έχει καθαριστεί ένα περίπου, ας πούμε, και ξέρει ποιον είναι το σωστό και ποιον είναι το λάθος. Με την λογική το καταλαβαίνουμε, με το νου μας, με τη διάνοιά μας. Αλλά όμως η καρδιά μας είναι ακόμα εχμάλωτη. Δεν έχει καθαριστεί η καρδιά μας από την εχμαλωσία των παθών και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Και ενώ η λογική μας λέει μην το κάνεις αυτό το πράγμα, σταμάτα μην το κάνεις. Εν τούτοις εμείς, σαν τους υπνοητισμένους, σαν τους αποβλακωμένους, πάμε εκεί και διαπράττουμε όλα αυτά τα εμπαθή πράγματα τα οποία κάνουμε ο καθένας μας. Νομίζετε ότι έχει άνθρωπο που δεν ξέρει ότι αυτά που κάνει δεν είναι καλά? Οι πιο πολλοί άνθρωποι από εμάς ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι καλό, το ξέρουμε. Άσχετα εάν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Ο ίδιος εαυτός μας το διδάσκει. Η ίδια η φύση μας, έτσι είμαστε πλασμένοι από τον Θεό, να γνωρίζουμε το καλό και να το επισημαίνουμε. Και το ίδιο πράγμα να γνωρίζουμε τουλάχιστον σε πρώτη φάση τα χοντρά-χοντρά κακά τα οποία γίνονται γύρω μας. Όμως, δυστυχώς, επειδή είμαστε εχμάλωτοι, δεν μπορούμε να επιβληθούμε του εαυτού μας. Και πάμε έτσι σαν τους υπνοτισμένους και διαπράττουμε όλα αυτά τα οποία διαπράττουμε και μετά βέβαια έρχεται η μεταμέλεια, έρχεται, ξέρω εγώ αν έρθει εκείνη, τέλος πάντων λέμε δεν θα το ξανακάμω, υποσχόμαστε, λειτουργεί το μυαλό τέλος πάντων διαφορετικά, μόλις μπούμε κάτω από την επίρρεια των παθών. Λοιπόν, ο τόπος που διεξάγεται ο πόλεμος είναι η καρδιά μας, ο εσωτερικός μας κόσμος. Αρχιστράτηγος είναι ο Χριστός. Αυτό έχει σημασία να ξέρουμε ότι στον πόλεμο αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είναι ένας πόλεμος στον οποίο είμαστε πεταμένοι μέσα και ό,τι προκύψει. Αντίθετα, ο Δεσπότης Χριστός, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, παρακολουθεί με πάσα λεπτομέρεια κάθε άνθρωπο ο οποίος για τη δική του αγάπη και για τη δική του και γιατί θέλει να είναι κοντά του, τέλος πάντων γιατί θέλει να τον ακολουθεί, γιατί θέλει να τηρήσει όλα αυτά που μας είπε, κάνει ό,τι μπορεί. Ο Θεός είναι δίπλα του, έστω και αν ακόμα ο άνθρωπος τρώει τα μούτρα του, έστω και αν δεν μπορεί να σταθεί, ο Θεός δεν τον αφήνει. Δεν τον αφήνει ο Θεός. Δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός ποτέ. Έστω και αν μας φαίνεται ότι μας εγκατέλειψε. Εμείς εγκαταλείπουμε τον Θεό. Εμείς τον αφήνουμε, αλλά εκείνος δεν μας αφήνει. Και μας δίδει πάντοτε περιθώριο χρόνου μετανοίας και επανορθώσεως και επιστροφής κοντά του. Αφού λοιπόν έχουμε πόλεμο και έχουμε αρχιστράτηγο και έχουμε τόπον και αγώνα, λέει, που γίνεται αυτή η πάλη, να δούμε, λέγει, λέει, ο Άγιος Νικόδημος, και ποια είναι τα όπλα. Ποια είναι τα όπλα αυτά του πολέμου, με τα οποία εξοπλίζει τους στρατιώτες ο αρχιστράτηγος Χριστός. Με ποια όπλα μας εξοπλίζει? Περιγράφει βέβαια την οπλική ενδυμασία της εποχής εκείνης. Περικεφαλαία. Μας εδίλε την περικεφαλαία, τη λέει και ο Απόστολος Παύλος εκεί. Σήμερα δεν χρειάζονται βέβαια αυτά, θα μας καταστρέψουν με ένα κουμπί. Ένα κουμπάκι και πήγαμε. Δεν θα χρειαστεί ούτε περικεφαλαίες, ούτε σημαίες, ούτε περιστήθια, ούτε ασπίδες, ούτε μάχαιρες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά για να δούμε τι λέει εδώ ο Άγιος. Περικεφαλαία, λέει, και κράνος, το οποίο χρειάζεται στον πόλεμο, να έχεις το κράνος σου και την περικεφαλαία, είναι η τέλεια δυσπιστία του εαυτού σου. Δηλαδή να μην πιστεύεις στον εαυτό σου. Μα σήμερα, λέει, ακούμε συνέχεια
να πιστεύεις στον εαυτό σου, να έχεις, ξέρω εγώ, αυτοεκτίμηση, να μην έχεις χαμηλή αυτοεικόνα, όπως το λένε, ξέρω εγώ, τα σύγχρονα δεδομένα. Δεν είναι αυτό που εννοεί. Εννοεί να είσαι προσεκτικός, να μην λες εγώ δεν κινδυνεύω, εγώ δεν έχω ανάγκη, τώρα είμαι, ξέρω εγώ, αρκετά προχωρημένος, είμαι μεγάλος, έχω τόσα χρόνια στην εκκλησία, δεν κινδυνεύω να πέσω. Αυτός που το λέει αυτό το πράγμα είναι σίγουρα ανώριμος πνευματικά, γιατί δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος σε ιανδήποτε ηλικία και αν βρίσκεται, σε ιανδήποτε πνευματικά μέτρα και αν βρίσκεται, που δεν κινδυνεύει. Όλοι μας ανά πάσα στιγμή μπορεί να συντριβούμε. Άρα να μην έχουμε αυτήν την επιπόλαιη, ας πούμε, εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Να μην πατούμε πάνω σε σάπια σανίδια. Μην παίζεις με τη φωτιά. Μην παίζεις με την αμαρτία. Μην παίζεις με το διάβολο. Ο γέροντας μας ο Μακαριστός έλεγε, ρε παιδί μου, αυτός κατάπιεν υπεροκειάνια. Να σκεφτεί κάτι βαρκούλες σαν εσένα. Έτσι, σαν ένας δράκοντας που καταπίνει, ας πούμε, πράγματα. Καταπίνει υπεροκειάνια ολόκληρα. Τις ψαρόβαρκες είναι να λάβει υπόψη. Εμείς τι είμαστε, σαν τις βαρκούλες εκείνες τις χάρτινες. Ποια είναι η καλύτερη αντιμετώπιση? Να προσέχεις. Να προσέχεις. Και να προσέχεις από πού? Από τα αίτια. Από τα αίτια. Βλέπεις ότι έχεις, ας πούμε, είσαι εμπαθής στο ποτό. Μην πηγαίνεις να τρίβεσαι γύρω από την μπουκάλα. Άμα την πιάνεις και την κοιτάζεις καλά καλά και την κρατάς, να την πιεις στο τέλος. Διότι είσαι αλκοολικός. Εγώ που δεν πίνω και δεν μ' αρέσει, δεν θα το πιω. Διότι δεν έχει μέσα μου εμένα εχμαλωσία. Εμένα θα με πιάσουν άλλα πράγματα. Αλλά ένας που έχει εμπάθεια, αδυναμία στο αλκοόλ, πρέπει να προσέχει από το αίτιο. Και όλοι μας έχουμε τους τόπους από τους οποίους μας πιάνουν οι πειρασμοί. Άλλο στο θυμό, άλλο στη φιλιδονία, άλλο στη φιλαργυρία, άλλο στην κοινοδοξία. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Όλοι μας, ανεξαιρέτως. Και εγώ και εσείς και ο κάθε ένας. Δεν είμαστε ούτε άμυπτοι, ούτε χωρίς πάθη. Όμως πρέπει να προσέχουμε. Γιατί εάν δεν προσέχουμε και ξεθαρεύομαι και λέμε εντάξει δεν θα γίνει τίποτε, πήγαινε και δεν θα γίνει τίποτα, ξέρω εγώ, κάμε αυτά τα πράγματα και δεν θα έχεις καμιά συνέπεια, γιατί είσαι, ξέρω εγώ, πλέον όριμος, θα το ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα χαθείς, θα συντριβείς. Γι' αυτό οι πατέρες πάντοτε έβαζαν σαν βάση της πνευματικής ζωής την προσοχή, να προσέχεις, να μην ξεθαρεύεις. Σημεία λέει και σιδερένιο μπουκάμισο, θώρακας που φορούσαν εδώ για να μην τους χτυπούμε τα κοντάρια, τι είναι? Είναι, λέγει, το θάρρος προς τον Θεό και βέβαια η ελπίδα προς τον Θεό. Να μην έχεις ελπίδα και εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, πάντα να προσέχεις, πάντα να έχεις το νου σου, γιατί ο ταπεινός άνθρωπος προσέχει, ο υπερήφανος είναι αυτός που δεν προσέχει, αλλά το επόμενο όπλο είναι να έχεις την ελπίδα σου και το θάρρος εις τον Θεό. Να ελπίζεις στον Θεό. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί αυτός ο αγώνας δεν τελειώνει σε μια μέρα, δεν τελειώνει σε ένα χρόνο. Θυμάμαι το δεύτερο ή τον τρίτο χρόνο που πήγα στο Άγιον Όρος, πήγα στο γέροντα Παΐσιο, του λέω, γέροντα, έχω 3 χρόνια στο Άγιον Όρος που είμαι στο γέροντα και δεν είδα τίποτε, ας πούμε, έτσι, δεν είδα κάτι, ας πούμε. Μου λέει, καλά ρε παιδάκι μου, τι θέλει να δεις, μου λέει, αναστήσεις κανένα νεκρό? αφέλης ερώτηση που έκανα βέβαια, αλλά με το μυαλό του νεανικό. Ενόμιζα ότι σε καμιά 2 εβδομάδες αρχίσουν να λάμπουν τα βουνά και τα λαγκάδια του Αγίου Όρους. Βέβαια, ο Θεός είναι παρόν και θέλει να μας δώσει όλα αυτά, αλλά ξέρει ότι αν μας τα δώσει θα μας καταστρέψει,
γιατί είμαστε τόσο υπερήφανοι και καινόδοξοι που αμέσως θα μας συντρίψει η καινοδοξία. Να έχουμε λοιπόν το θάρρος μας στο Θεό. Όταν μας πλησιάζει απελπισία και λέμε κοίταξε τόσα χρόνια και δεν μπορώ να απαλλαγώ από τα πάθη μου, μετρών τα πάθη μου, κάθε μέρα πέφτω στα ίδια, κάθε μέρα. Έχω τόσα χρόνια, είμαι τόσο χρονάνθρωπος και κάθε μέρα κάνω τα ίδια πράγματα. Δεν μπορώ να απαλλαγώ. Χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει θάρρος, να έχει ελπίδα εις τον Θεό, να ξέρει ότι ναι, δεν ελπίζω στις δυνάμεις μου που δεν τις έχω, δεν υπάρχουν, αλλά ελπίζω στον Θεό, εις το έλεος και στην αγάπη και στη δύναμη του Θεού. Εκεί να ελπίζομαι, όχι στον εαυτό μας. Θώρακας και περιστήθιο, αυτό που είχαν εδώ πάνω, είναι η μελέτη των παθών του Κυρίου. Ο άνθρωπος ο πνευματικός, αυτός που θέλει να αγωνιστεί πνευματικά, πρέπει να έχει μια προσωπική σχέση με τον Χριστό. Παιδιά, το λέμε συχνά πυκνά αυτό το πράγμα, ότι η εχριστός ζωή δεν είναι μια ζωή χωρίς προσωπική σχέση με τον Χριστό. Δεν είναι κάτι το φιλοσοφικό, δεν είναι κάτι το θεωρητικό, δεν είναι κάτι το ακαδημαϊκό, δεν είναι διανοητικό. Είναι μια προσωπική σχέση με τον Χριστό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η Εκκλησία δεν θέλει να μας κάνει απλώς καλούς ανθρώπους, καλά παιδιά, ηθικά παιδιά, νόμιμα παιδιά, τέλος πάντων, καλούς οικογενειάρχες, καλούς γονείς, καλά. Αυτά θα γίνουν και πρέπει να γίνουν, αλλά αυτά τα κάνει και άλλοι παράγοντες και άλλα διάφορα, ας πούμε, οργανωμένα σύνολα που είναι στον κόσμο. Η Εκκλησία θέλει να μας μάθει να συνάψουμε μια σχέση προσωπική, μια σχέση αγάπης με τον Χριστό. Γιατί μας μιλά συνέχεια για αυτό το πρόσωπο. Όχι για την διδασκαλία, αλλά για το πρόσωπο του Χριστού. Η διδασκαλία του Χριστού μας παραπέμπει στον Χριστό. Γι' αυτό ο άνθρωπος, ο κάθενας που πρέπει να αγωνιστεί, που θέλει να αγωνιστεί, πρέπει να έχει μια προσωπική σχέση με τον Χριστό. Να μάθει να προσεύχεται, να μάθει να μελετά, να διαβάζει το Ευαγγέλιο, να διαβάζει τους λόγους των Αγίων, να έχει έναν ενδιαφέρον για αυτήν την προσωπική του σχέση με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ζώνη, λέγει, πολεμική είναι η αποχή από τα σαρκικά πάθη. Ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται οφείλει να απέχει από τα σαρκικά πάθη, να είναι εγκρατής, να είναι σόφρον, να αγωνίζεται κατά των σαρκικών παθών. Ίσως να σκεφτεί κάποιος και να πει ότι εντάξει, και εμείς που πολεμούμαστε από τα σαρκικά πάθη και εμείς που πέφτουμε στα σαρκικά πάθη, τι θα γίνουμε, είμαστε νέοι άνθρωποι, είμαστε, ξέρω εγώ, ταλέποροι, νέοι, γέροι, μικροί, μεγάλοι, πολεμούμαστε, τι θα γίνει με εμάς. Θα κάνουμε εκείνο που μπορούμε, θα αγωνιστούμε όσο μπορούμε, θα έχουμε την ελπίδα μας στον Χριστό. Και εκεί που δεν μπορούμε, και εκεί που πέφτουμε, και εκεί που τρώμε τα μούτρα μας, ταπεινά, χωρίς να μας πιάνει ο πανικός και η απόγνωση και η απελπισία, θα επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού και θα τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει να σταθούμε στα πόδια μας, να ελευθερωθούμε από την πτώση σε αυτά τα πάθη τα οποία τραυματίζουν τη σχέση μας με τον Χριστό. Υποδήματα, λέγει, στρατιωτικά είναι η ταπείνωση. Το να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, όπως είπαμε προηγουμένως, να ξέρει ότι ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί τα πάντα, ότι εμείς δεν είμαστε ούτε τέλειοι, ούτε μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε πολλά πράγματα, και πάνω απ' όλα ότι ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί την σωτηρία μας. Ασπίδα, πολεμική ασπίδα, είναι η υπομονή στους πειρασμούς και η απομάκρυση της αμέλειας. Να έχεις υπομονή στους πειρασμούς, να μην χάνεις το θάρρος σου, να μην αγαναχτείς, να μην σε πιάνει ολιγοψυχία και να λες πόσες φορές φτάνει, ευαρύθηκα, κουράστηκα, θέλω να πεθάνω. Ξέρω εγώ που λένε μερικοί, κάποτε έλεγα κι εγώ έτσι, είχε ένα δεν ξέρω πάντα σας, το Θεοφύλακτο τον εγνώρισες, τον Μολυβδά. Λοιπόν, ήταν ένας άγιος άνθρωπος,
αγιότατος άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, εκοιμήθηκε τώρα, από αυτούς τους που γράφουν τα συναξάρια. Αυτός ήταν λαϊκός, Καπαδόκης, Μικρασιάτης, από εκείνα τα μέρη, από εκεί. Έμοιαζε πολύ του Γερο Παΐσιου, δηλαδή αν ο Γερο Παΐσιος ήταν χωρίς ράσα και γένεια, θα τον ίδιος ο Θεοφύλακτος, τόσο πολύ του έμοιαζε και εξωτερικά ακόμα. Σοφότατος. Τι είχε κάνει αυτός? Αυτός δεν είχε παντρευτεί, ήταν άγαμος και οι αδερφές του ήταν άγαμες και μεν αδερφές του είχαν σαν διακόνημα, πέρα από τις ατέλειωτες προσευχές που κάμναν, τις νηστείες και την πτωχία στην οποία ζούσαν εκουσίως στο σπίτι τους, πήγαιναν και διανυχτέρευαν στα νοσοκομεία, στα γεροκομεία, όπου είχε έναν άρρωστο, κυρίως μοναχούς και μοναχές. Ο Θεοφύλακτος δε είχε ένα μικρό μαγαζάκι εκεί στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, πολύ μικρό, που υποτίθεται ότι έκαμνε εμπόριο ριζού. Λοιπόν, καμιά σχέση βέβαια, αλλά υποτίθεται ότι ήταν το η δουλειά του. Ποια ήταν η πραγματική του δουλειά? Όλοι οι μοναχοί του Αγίου Όρους, κυρίως εμείς που ζούσαμε στην έρημο, Νέα Σκήτη, Αγιάννα, Κατουνάκια, Καρούλια, Καυσοκαλύβια και Κελιώτες, κυρίως εμείς που τέλος πάντων δεν είχαμε ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη να μας εξυπηρετούν, όλοι τους στέλναμε τότε γράμματα, γιατί δεν είχε τηλέφωνα, και του λέγαμε: κύριε Θεοφύλακτε, σε παρακαλούμε, στείλε μας ένα σάκο φασόλια, ένα σάκο ρεβίθια, ένα σάκο φακές, τόσα πατάτες, τόσα κίνα, τόσα τάλα, ό,τι θέλαμε τέλος πάντων. Και μάζευε ο Θεοφύλακτος στίβες εκεί, παραγγελίες από όλους τους πατέρες, τους αγιορείτες, τους κελιώτες και τους ερημίτες και τα λοιπά, και μετά έτρεχε να τα ψωμίσει όλα εκείνα τα πράγματα, να τα βάλει σε κυβότια, να τα πάει το πρωί να τα φορτώσει στο λεωφορείο, να πάνε στην Ουρανούπολη, να πάνε στη Δάφνη, άλλα χάνονταν, άλλα καταστρέφονταν, άλλα μουσκευαν με τις βροχές, και πάντα έφταιγε ο ίδιος βέβαια. Διότι εντάξει, υπάρχουν και τα ανθρώπινα, δεν είναι καλά πράγματα που μου στείλες, πάρ' τα πίσω, φέρμα άλλα, έστειλες ξέρω μια κάσα και δεν ήταν αυτό που ήθελα, ή δεν έφτανε ποτέ η κάσα στον προορισμό της, είχαμε διάφορα τέλος πάντων. Αυτός πάντα υπομονετικός, πάντοτε χαρούμενος, ήταν πραγματικά ένας πολύ χαριτωμένος, σοφός, ένας γέροντας. Οι πατέρες επήγαιναν εκεί και αισθάνονταν ότι πήγαιναν σε έναν σοφό γέροντα του Αγίου Όρους, που ήταν και λαϊκός ακόμα τότε, προς τέλος της ζωής του και είναι μοναχός. Επήγαινα κι εγώ εκεί, γιατί ψουμνίζαμε πράγματα. Το ρωτούσαμε: κύριε Θεοφύλακτε, πού να πάρω μακαρόνια? Σου λέγε: στην τάδε οδό, στον τάδε μαγαζί, πήγαινε και θα πάρεις εκεί και καλά και φτηνά. Ή το πιο σύνηθες: κάτσε γέροντα μου εδώ, θα πάω εγώ να σου τα φέρω. Είχε ένα ποδηλατάκι και ξέρω εγώ τι είχε εκεί και πήγαινε και τα έφερνε. Λοιπόν, εγώ τότε είχα ένα διάστημα που με έπιασε μια ψευτοευλάβεια. Μια ημέρα που καθόμουν εκεί, του λέω: έτσι δεν ξέρω τι με έπιασε, αναστέναξα και του λέω: άντε Θεοφύλακτε, απεθάνομαι να ησυχάσουμε. Πάτερ μου λέγει, αν είσαι έτοιμος να πάεις ενώπιον του Χριστού, να πάεις. Εγώ δεν είμαι έτοιμος. Θέλω χρόνο μετανοίας. Αυτό θέλει να πεθάνεις μόνος σου, είσαι ελεύθερος. Εγώ πάντως δεν πεθαίνω, μου λέει. Πρώτα απ' όλα έχω δουλειές και δεύτερον δεν είμαι έτοιμος να απολογηθώ στον Χριστό. Και τότε κατάλαβα και εγώ, μα τι πελάρες λαλώ τώρα του ανθρώπου. Τι είναι τότε οι πελάρες που λέω τα μεγάλα λόγια? Α, πεθάνει να συγχάσεις, μα είσαι έτοιμος βρε να πάεις να συναντήσεις τον Χριστό? Τι έχεις να επιδείξεις? Τίποτα. Τι θα πάρεις μαζί σου? Μα νομίζεις ότι ο Χριστός τροϊκόνναρα? Να το ξεγελάσεις? Τους ανθρώπους ξεγελάς τους, αλλά τον Θεό δεν το ξεγελάς. Και κατάλαβα ότι ήταν μεγάλα λόγια. Ναι, μας πιάνει λοιπόν έτσι τάχα ότι έχουμε πολλούς πειρασμούς, θέλουμε να πεθάνουμε, θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να φτιάξουμε. Μας πιάνει η ολιγοψυχία, η ολιγοψυχία. Γι' αυτό μας διδάσκει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ότι πρέπει να έχουμε υπομονή στους πειρασμούς, να αντέχουμε,
να λέμε ότι όχι, όχι ο Θεός, θα περάσουν όλα. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός να χαθούμε. Και με τον τρόπον αυτό να μην αφήνουμε την αμέλεια να μας κυριεύει. Γιατί όταν ο άνθρωπος πέφτει συνέχεια σε πειρασμούς, τότε εύκολα παραδίδεται στην αμέλεια. Όταν έχουμε πτώσεις πνευματικές, μετά λέμε, μα τώρα, αφού εγώ έκανα τόσες αμαρτίες, τώρα έχω μούτρα, πάω να προσευχηθώ, πάω να κάνω το απόδειπνο, να πάω να πω τους χαιρετισμούς της Παναγίας, αφού έκανα τόσα πράγματα τώρα, πριν 5 λεπτά, δεν θα κάνω τίποτε. Άτε, πήνε, ξάπλωσε, κοιμήθου. Την άλλη ημέρα, αφού χτες έκανα τόσα, να τα κάνω, ούτε τώρα κάνω, ας πούμε. Ή διάφορα, τσακώθηκα, ας πούμε, έγινα άνω κάτω, έβρισα, έκαμε, έφτιασα, να πάω να προσευχηθώ, τώρα πω και την ευχή που πάνω, δεν πάω. Αυτό όμως το πράγμα, τι κάνει, ενώ φαίνεται ότι είναι, ξέρω εγώ, κάτι, ας πούμε, ταπεινό, απλό κτλ., πολλαπλασιάζει το κακό. Μάλιστα, ακριβώς επειδή έπαιζε και έφασε τα μούτρα σου και τα κάμε σαλάτα, ακριβώς τώρα χρειάζεται να προσευχηθείς. Τώρα χρειάζεται να σταθείς στα πόθια σου και να ζητήσεις το έλεος του Θεού. Τώρα που τα έκαμες όλα γυαλιά καρφιά. Όταν είσαι καλά, δεν έχεις τόση ανάγκη, ας πούμε. Λοιπόν, η αμέλεια είναι ένας μεγάλος εχθρός του χριστιανού, του πνευματικού ανθρώπου. Η αμέλεια που από τη μια πηγάζει από την απελπισία, επειδή πέσαμε μέσα στα πάθη, θέλουμε να κάνουμε πνευματική εργασία, είτε η αμέλεια για διάφορους λόγους άλλους. Έχω δουλειές, είμαι κουρασμένος, είμαι πνημένος, δεν αδειάζω, δεν μπορώ να κάνω τίποτε, άστο σήμερα, είμαι πειρασμένο, το κάνεις σήμερα, κάνεις το αύριο, αύριο δεν το ξανακάνεις, κάνεις το μεθαύριο, και πάει η υπόθεση, και ποτέ δεν το κάνεις βέβαια. Η αμέλεια καταστρέφει τον πνευματικό άνθρωπο. Και κυρίως εμείς που μπήκαμε ένα βήμα, υποτίθεται, μέσα στην Εκκλησία, τον πρώτον καιρό, εντάξει, είναι δωρεάν χάρις, πάμε στην Εκκλησία, πάμε στη λειτουργία, πάμε στις αγρυπνίες, πάμε στις ομιλίες, διαβάζουμε και κανένα βιβλίο, λέμε και καμιά ευχή που και που. Ύστερα που φεύγει δωρεάν χάρις, με το κούντιμα να πάμε, με το κούντιμα να σταθούμε, τώρα έχω εκείνο, τώρα έχω τούτο, τώρα έχω το άλλο. Και αμελούμε και η αμέλεια μας υποβιβάζει πλέον, τέλειωσε. Μας δίδει, λέει, αυτός ο αρχιστράτηγος και μια μάχαιρα στο χέρι που κρατούμε. Η μάχαιρα, λέει, είναι η προσευχή, η νοερά προσευχή, αλλά και η προφορική προσευχή και η προσευχή που γίνεται με μελέτη. Ο Θεός σου δίνει και ένα μαχαίρι να κόβεις τους πειρασμούς, να κόβεις τους λογισμούς, να χτυπάς κατά κέφαλα τον εχθρό. Αυτό το μαχαίρι, αυτή η μάχαιρα, το ξύφος αυτό, είναι η προσευχή. Η νοερά προσευχή, η επίκληση του ονόματος του Χριστού. Η αδιάλειπτος επίκληση του Χριστού. Είτε με δικά σου λόγια να προσεύχεσαι. Δεν μπορεί να προσευχηθείς νοερός. Πες δικά σου λόγια στον Χριστό, μίλα στον Χριστό. Με απλότητα, με ταπείνωση. Όχι φιλοσοφίες, ας πούμε, και φιλολογίες. Απλά λόγια, ταπεινά. Ή με τις προσευχές της Εκκλησίας. Διέβασε προσευχές της Εκκλησίας, ψαλμούς, ύμνους, μια ανακολουθία, το απόδειπνο, μια παράκληση. Διέβασε προσευχή. Όλα αυτά είναι προσευχή, όλα είναι μάχαιρα κατά τον πειρασμό και κατά του εχθρού μας. Μας δίνει, λέει, και τροφή, η οποία μας δυναμώνει, και η τροφή αυτή είναι τα Άγια Μυστήρια, η Θεία Κοινωνία. Το να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι μια συνεχής πνευματική τροφοδοσία, η οποία μας δυναμώνει για να μπορούμε να σταθούμε. Ακόμα, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, και αέρας φωτεινός και ανέφελος, μέσα από τον οποίο βλέπουν από μακριά τους εχθρούς, είναι η παντοτινή γύμναση του νου, να γνωρίζει σωστά τα πράγματα και η εξάσκηση της θέλησης, να θέλει μόνο να ευαρεστεί τον Θεό και ειρήνη της καρδιάς και ησυχία. Ένα μιας καθαρός ορίζοντας, λέγει, που καθαρίζει τον ορίζοντά σου από τα νέφη και από τα νεφελώματα της υγρασίας για να βλέπεις μπροστά, να ξέρεις τι γίνεται, είναι, λέγει, να γυμνάζεις τον νου σου στην πνευματική εργασία, να μην τον αφήσεις να αποχαυνώνεται. Τότε δεν είχε ο καημένος Άγιος Νικόδημος ούτε Facebook, ούτε ίντερνετ,
ούτε πώς λέγονται αυτά τα παιχνίδια τα ηλεκτρονικά, ούτε τηλεόραση. Οι άνθρωποι είχαν τον νου τους, είχαν τον νου τους. Τώρα έμεινε μας νους, αφού λέει μου και ένα μωρό προχτές, πάτερ μου λέει μου, όταν πάω να προσευχηθώ, να πω την προσευχή μου το βράδυ, πατώ και στο χέρι μου έτσι λέει, με τα κουμπιά και παίζω κάτι, έπαιζε, δεν ξέρω, κάτι που έχουν τώρα, κάτι πράγματα. Ακόμα και ο νους των μωρών χάλασε. Τέλος πάντων, ας είναι, αν μας έμεινε λίγος νους, τουλάχιστον να τον κουμαντάρουμε λίγο, να προσέχουμε λίγο τον νου μας. Πράγματα άχρηστα, πράγματα, αυτό που έλεγε ο Γέρο Παΐσιος, μην μαζεύεις σαβούρες μες στο νου σου, μην μαζεύεις σαβούρες. Όλα να τα μάθεις, όλα να τα ακούσεις, όλα να τα δεις. Και ο νους σου να μην σταματά δευτερόλεπτο, να δέχεται εικόνες, ειδήσεις, πράγματα. Μα πού είναι να πάει? Κάποια στιγμή είναι να γίνει σαλάτα το μυαλό σου. Κάμε και μια εγκράτεια διανοητική. Διάλεξε και τι θα δεις, διάλεξε και τι να ακούσεις, διάλεξε και τι να πεις. Ησύχασε και λίγο, καθάρισε λίγο τον νου σου. Κάμε και μια σιωπή του νοός, έτσι να ειρηνεύσεις και λίγο, να καθαρίσει λίγο το μυαλό σου. Για να μπορείς, λέγει, να καθαρίζεις και να γνωρίζεις σωστά τα πράγματα και να έχεις ειρήνη στην καρδιά σου και να έχεις ησυχία. Σε αυτό, λέγει, τον αόρατο πόλεμο μαθαίνουν οι στρατιώτες του Χριστού τις διάφορες απάτες, τις μηχανογραφίες, τα δύσκολα στρατηγήματα και τις τέχνες που οι νοητοί εχθροί μας μέσα από τις αισθήσεις και μέσα από τη φαντασία και μέσα από τη στέρηση της ευλάβειας μας χτυπούν. Έτσι ο εχθρός μας χτυπά μέσα από τις αισθήσεις μας, από όλα αυτά που βλέπουμε, που ακούμε, από τη φαντασία μας και από τη στέρηση της ευλάβειας. Δεν έχουμε ευλάβεια, δεν έχουμε την αίσθηση ότι ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μας. Δεν μας ενδιαφέρει η σχέση μας, η κοινωνία μας με τον Θεό. Απουσιάζει ο Θεός από τη ζωή μας. Μα αν απουσιάζει ο Θεός από τη ζωή μας, τότε εύκολα μπορεί να γίνονται όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι η πνευματική πανοπλία την οποία μας δίδει ο Χριστός για τον αόρατον αυτόν πόλεμο, τον οποίον είμαστε ταγμένοι να πολεμήσουμε. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο εμείς που πολεμούμε, όλοι οι άνθρωποι πολεμούν. Δηλαδή ακόμα και αυτοί που λένε ότι εντάξει παραδίδομαι, ας πούμε, και λέει δεν θέλω να πολεμώ, ό,τι θέλω θα κάνω, ό,τι μου λέει ο σατανάς θα το κάνω, ό,τι μου λένε τα πάθη μου θα το κάνω, θα κάνω οτιδήποτε θέλω. Ξέρετε πόση φοβερή δικτατορία είναι αυτό το πράγμα? Η μεγαλύτερη δικτατορία που είναι αμήλικτη, που είναι αλήπητη, δεν σε λυπάται. Σε εξολοθρεύει, σε κάμνη, δηλαδή πραγματικά σκουπίδι σε κάμνη, είναι η δικτατορία της αμαρτίας. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι δούλος στην αμαρτία είναι πραγματικά δυστυχισμένος. Ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να αγωνίζεται και να φαίνεται ότι να αγωνιστούμε, να φορτωθούμε του όλα τα πράγματα, πώς να κάνουμε. Ξέρετε, εγώ όταν αποφάσισα να μπω μέσα στην εκκλησία, ήμουν περίπου 14 χρόνων και δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω για να μπω στην εκκλησία, και πήρα ένα τετράδιο και έκατσα ένα απόγευμα και έγραψα τι έπρεπε να μην κάνω που έκαμνα. Γέμασα ένα τετράδιο με διάφορα πράγματα. Με έφτασε, πιάσα και δεύτερο τετράδιο. Έγραφα λεπτομέρειε. Και χασομάρεσα πιο πολλά δηλαδή. Έγραφα. Ύστερα τέλειωσα. Λέω, μα πρέπει να κάνω και ένα άλλο τετράδιο με το τι πρέπει να κάνω. Τρίτο τετράδιο με το τι πρέπει να κάνω. Να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο, να κάνω το άλλο, να πίνω από εκεί, να πίνω από εδώ. Εγέβασα 4-5 τετράδια, το δώσα, απελπίστηκα. Αλλά Παναγία μου, να κάνω εγώ τότε τετράδια ούλα. Μόνος μου τα έγραψα, μόνος μου τα σοφίστηκα. Και στο τέλος πια μέσα απόγνωση. Δεν μπορώ να τα κάνω τα τετράδια όλα. Μου φάνηκε δύσκολο. Όλοι, μα είναι δύσκολο. Ενώ
ο δρόμος του Χριστού είναι χαρμόσυνος, είναι ελεύθερος, σε ελευθερώνει, σε χαροποιεί, σε κάνει πανελεύθερο, πανευτυχισμένο. Η αμαρτία όμως φαίνεται ότι σε κάνει, αλλά σε βάλει μέσα σε μια πλεχτάνη, σε ένα δίχτυ που κυριολεκτικά σε σέρνει μετά και δεν σε σέβεται καθόλου. Τίποτα δεν σε σέβεται. Είναι φοβερή δικτατορία η αμαρτία, εξαθλίωση του ανθρώπου παντελής. Θυμούμαι μια κυρία που ήρθε μια φορά, την έφερε μια άλλη κυρία και ήταν, τέλος πάντων, η προσπάθεια να την πείσει να μπει στην εκκλησία. Ήρθε να εξομολογηθεί, περίμενε έξω από το εξομολογητάριο, ήταν έτσι μια κυρία, ας πούμε, λίγο κοσμική. Μπαίνοντας μέσα μου λέει: «Πάτερ Αθανάσιε, συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να γίνω σαν τους κύριες που περιμένα να με πόξω». Λέω: «Γιατί να μπούχω, με είναι χλωμές, δηλαδή, με είναι χτένιστες». Έπασινε στο κομμωτήριο. Δεν έχουν πάνω τους, έβαλουν συμπράματα πάνω τους. Ας μην κοιτάζει τους που δαμε, έχει κι άλλες που είναι καλύτερες. Δεν ήθελε να γίνει σαν τις άλλες σκαμμένες που ήταν μπόξω. Λοιπόν, έχουμε 5-6 λεπτά. Δεν τελειώσαμε τον πρόλογο ακόμα του Αγίου Νικοδήμου. Εντάξει, ξέρω στον πρόλογο που να μείνουμε. Όχι, έμεινε ακόμα 2 σελίδες. Αλλά χρειάζεται ο πρόλογος για να μπούμε μετά λεπτομερώς. Είναι ωραιότατο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Έχει λεπτομέρεια πολύ, δεν θα τα δούμε τόσο λεπτομερώς όπως τα λέει ο Άγιος. Εάν το διαβάσετε έτσι προσεκτικά, κομμάτι-κομμάτι, θα ωφεληθείτε πάρα πολύ. Εμείς θα το δούμε μέσα στα δεδομένα τα δικά μας. Λοιπόν, έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε? Αρτέμιος. Έλα, Αρτέμι. 2 λεπτά, Αρτέμι μου, γιατί ο χρόνος... Ναι, για να σωθεί κάποιος πρέπει να είναι βαφτισμένος Ορθόδοξος. Για να σωθεί, αν πρέπει να είναι βαφτισμένος Ορθόδοξος. Κοίταξε, Αρτέμιε, το βάπτισμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση αναγέννησης του ανθρώπου. Ο Χριστός στο Ευαγγέλιο μας το είπε ξεκάθαρα: «Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε». Δεν μπορούμε να αναγεννηθούμε εν Χριστώ χωρίς το Άγιο Βάπτισμα. Και βάπτισμα έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει. Μόνο η Εκκλησία έχει το βάπτισμα. Γι' αυτό και εμείς οι χριστιανοί έχουμε εντολή από τον Χριστό να κάνουμε μαθητές του Χριστού όλα τα έθνη, βαπτίζοντές τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει αυτό? Δίνοντάς τους τη δυνατότητα μέσα από το Άγιο Βάπτισμα να πάρουν την αναγέννησή τους εν Χριστώ, να ξαναγεννηθούν, να γίνουν καινούργοι άνθρωποι, να λάβουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και να τα ενεργοποιήσουν στην πορεία της πνευματικής ζωής. Τώρα, εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα πούμε ποιοι θα απολεσθούν και ποιοι θα χαθούν και ποιοι να πάνε στην κόλαση, με απλά λόγια. Αυτό είναι έργο του Θεού. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι βαπτιστήκαμε, επειδή βαπτιστήκαμε μόνο, είμαστε σεσωσμένοι και εξασφαλισμένοι. Όχι, καθόλου. Το ότι βαπτιστήκαμε είναι κάτι που είναι υπέρ μας, αλλά χρειάζεται να αγωνιστούμε για να φτάσουμε στην πραγματική θέση του τέκνου του Θεού, του χριστιανού. Ένας που δεν έχει βαπτιστεί σίγουρα δεν έχει όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα οποία δίδει το Άγιο Βάπτισμα. Αλλά ο καλός Θεός για κάθε άνθρωπο έχει την πρόνοιά του και για κάθε άνθρωπο ο Θεός θα φροντίσει να μην αδικηθεί κανένας άνθρωπος και δεν θα αδικηθεί κανένας. Δεν θα υπάρξει άνθρωπος ο οποίος θα πει του Θεού: «Χριστέ μου, Θεέ μου, ξέρεις, εγώ ήμουν στα βάθη της ζούγκλας, εν ακούσα δεν είδα, δεν με βρήκε κανένας, αν ήμουν κάπου αλλού θα ήμουν καλύτερα». Κανένας δεν θα δικηθεί από τον Θεό. Ο καλός Θεός, γι' αυτό είναι και Θεός και πανάγαθος και φιλάνθρωπος και παντοδύναμος, έχει τον τρόπο να μιλήσει στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό το έργο της σωτηρίας είναι έργο του Θεού. Εμείς ξέρουμε ότι το Άγιο Βάπτισμα της Εκκλησίας παρέχει στον άνθρωπο την εν Χριστώ αναγέννηση. Ξέρουμε ότι ο Θεός δεν θα δικήσει κανένα
και κανένας άνθρωπος δεν θα είναι αδικημένος από την πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Από εκεί πέρα, το τι θα κάνει ο Θεός είναι δικό του έργο. Εδώ πάτε Φιλόθη. Εγώ πάτερ μου θέλω να ρωτήσω για την αμέλεια, γιατί λέμε ότι θέλω να κάνω προσευχή, θέλω να πηγαίνω εκκλησία κλπ. Αλλά έχουμε τούτην την αμέλεια που την ώρα που υποτίθεται είναι η ώρα που να προσευχηθούμε, πιο ύστερα, στο τέλος, ακόμα και αν πίσω με τον εαυτό μας να προσευχηθεί, το μυαλό πετά αλλού, στο τέλος κοροϊδεύουμε και τον Θεό, κοροϊδεύουμε και τον εαυτό μας. Κάναμε τα χειρότερα. Κοίταξε, έλεγε και ο πατέρ Παΐσιος, όσο κουρασμένος και να είσαι, πριν κοιμηθείς ρίξε καμιά ρηπή. Που ήταν στρατιώτης, έριχνε έτσι καμιά ρηπή για να, τότε στον πόλεμο που ήταν στην κατοχή. Δεν κοροϊδεύουμε τον Θεό. Καλύτερα να προσευχηθούμε, έστω και έτσι, με τα χάλια μας τα μαύρα που έχουμε, παρά να πούμε ότι Θεέ μου τώρα είναι που να σου μπορεί να προσευχηθώ αφού να σε περιπέζω. Α, την καληνύχτα και... έλεγε ένας απλός έλεγε ότι μα γιατί να διαβάσω το αποδείπνο, δεν το ξέρει ο Θεός. Αφού είσαι τόσα χρόνια που τα ακούει, του το είπαν τόσοι άνθρωποι, αφού ξέρει το ο Θεός, λέει να το μάθω εγώ τώρα το Θεό το αποδείπνο. Η αλήθεια είναι ότι έστω και με τα χάλια μας τα μαύρα, κάτι είναι η προσευχή. Είναι όπως ας πούμε ένας άνθρωπος για να μην πεθάνει από την πείνα, δεν έχει χρόνο να φάει, αρπάσει κάτι από το τραπέζι, το τρώει σαν περπατά και πάει. Και καταλάβει μετά που τρώει κιόλας. Αλλά έφαγε κάτι, κάτι να τον κρατήσει ας πούμε. Ενώ δεν φάει τίποτα να πέσει. Όμως καλύτερον είναι, γιατί να περιμένεις να γίνει κι όταν μεσάνυχτα που να κοιμηθείς. Πήγαινε προσευχήθου και ξαναεπέστρεψε στη δουλειά σου. Πες και βάζω. Ή ξέρω εγώ έχω μια εργασία. Εντάξει, όλοι μας. Αλλά έχεις μια ώρα. Μην περιμένεις να εξαντληθείς την κούραση για να πάει να προσευχηθείς. Ή βάλε ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα βοηθά πολύ αν μην μας πιάνει η αμέλεια. Δηλαδή, αύριο είναι Κυριακή. Θέλω να πάω εκκλησία. Ωραία, θέλει να πάει σε εκκλησία. Προγραμμάτι τη ζωή σου. Εάν δεν πει να κοιμηθεί ώρα 6.30 το πρωί. Να ξυπνήσεις 7 παρατετάρτο. Θα ξυπνήσεις. Κοιμηθώ νωρίτερα. Ξάπλωσε. Ετοιμάστου να πάει στην εκκλησία. Θέλει να προσευχηθείς. Κάμε μια προεργασία στον εαυτό σου. Μπορεί να αφήσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ που το χωρώ και να ελπίζεις να πεταχθείς και ο λεπτά να προσευχηθείς και να έρθω. Χρειάζεται μια ετοιμασία. Μια ετοιμασία. Ναι, Γιούλα. Προσευχή μόνο το απότυπνο, ας πούμε, οι πράξεις μας. Ναι, προσευχή. Δηλαδή, να προσπαθούμε η ανατροφή των παιδιών μας, η ζωή μας. Όλα προσευχής. Είναι προσευχή, αλλά χρειάζεται και η προσευχή. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι εγώ πλύνει σκαρούχα όλη μέρα. Ήταν προσευχή. Θα προσευχεί το απόψε. Τώρα την ώρα που πλύνεις και στα ρούχα να κάνεις προσευχή. Και αν πράγματι δεν σου έμεινε περιθώριο χρόνο και δυνάμεις, κάνε όλη σου τη ζωή προσευχή σίγουρα. Και ιδίως με τα δεδομένα τα σημερινά που ένας άνθρωπος πνιγμένος ούτε χρόνο δεν έχει. Και τώρα να βάλουν και την Κυριακή δουλειά ας πούμε, αν πάει και μείνει και κανένα πεντάλεπτο του κανένα ανθρώπου να ξεκουραστεί λίγο. Το παράξενο είναι ότι θέλουν να καταργήσουν την Κυριακή, αλλά δεν καταργούν το Σάββατο. Ας σας λέει τίποτα αυτό, ας σας θυμίζει τίποτα το Σάββατο. Λοιπόν, η Κυριακή καταργούν, το Σάββατο όχι όμως. Λοιπόν, όλη η ζωή μας πρέπει να προσευχεί, αλλά χρειάζεται όμως και ένας χρόνος που ο άνθρωπος να δουλέψει σαν χρόνο προσευχής μέσα του. Χρειάζεται και αυτό, χωρίς να αποκλείεται το άλλο. Ο Χριστόδουλος, τι είναι το δικηγορού είναι και κάτω. Πάτε μου, πώς ενώ οι πειρασμοί, οι θλίψεις και οι δοκιμασίες επιτρέπονται από τον Θεό για παιδαγωγία μας,
ταυτόχρονα προσευχόμαστε και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμό. Σίγουρα παρακαλούμε τον Θεό να μην μπαίνουμε σε πειρασμούς. Κανένας δεν θέλει να μπαίνει σε πειρασμούς. Αλλά επειδή είναι αναπόφευκτο να μπαίνουμε σε πειρασμούς, λόγω ότι εμείς τους δημιουργούμε τα πάθη μας και οι αδυναμίες και οι δικές μας και των αδελφών μας, και είναι ανένδεκτον του μη ερθήν τα σκάνδαλα, λέει ο Χριστός, τουλάχιστον αυτούς τους πειρασμούς να τους αξιοποιούμε πνευματικά. Έτσι. Να τους αξιοποιούμε πνευματικά. Και να μην μας ρίχνουν κάτω και να μας τραυματίζουν. Αυτό είναι που εννοεί η προσευχή. Δηλαδή να μην τραυματιζόμαστε και να μας θανατώνουν οι πειρασμοί. Αν και αυτούς τους πειρασμούς να τους αξιοποιούμε για την πνευματική μας κατάρτιση, ταπεινούμενοι, μετανοούντες τις πτώσεις μας και αποκτώντες και πείρα. Γιατί όσο πιο πολύ πολεμείται ο άνθρωπος, τόσο πιο πολλά αποκτά και πνευματική πείρα για να ξέρει τι θα κάνει στον πνευματικό αγώνα. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ. Thank you.